Πέντε κρούσματα σε σχολικές μονάδες του Εύρου κατεγράφησαν την 5η 13 Μαΐου σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Τα κρούσματα σημειώθηκαν σε σχολεία του Σουφλίου, της Οριστιάδας και της Αλεξανδρούπολης. Στην Οριστιάδα κατεγράφησαν συνολικά 3 κρούσματα. Ένα στο πρώτο δημοτικό σχολείο, ένα στο πρώτο γυμνάσιο καθώς και ένα στο έκτο δημοτικό σχολείο. Αντίστοιχα, τα τμήματα ΣΦ3, ΓΑΜΑ4 και ΣΦ1 έκλεισαν προσωρινά για 2 εβδομάδες. Στο Σουφλί σημειώθηκε ένα κρούσμα στο τμήμα Α1 του γυμνασίου, ενώ στην Αλεξανδρούπολη έκλεισε το τμήμα Α1 του 4ου ΓΕΛ. Σήμερα στην υπηρεσία μας, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, δηλώθηκαν από τις σχολικές μονάδες 5 θετικά κρούσματα. Και συνεπώς, εμείς ως υπηρεσία προχωρήσαμε στην εισήγηση για αναστολή λειτουργίας 5 τμήματων διαφορετικών σχολικών μονάδων. Τα τμήματα για τα οποία έχουμε εισηγηθεί την αναστολή λειτουργίας τους για 14 μέρες είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας, το τμήμα ΣΥΓΜΑ3, το πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας, το τμήμα ΓΑΜΑ4 και το ΣΥΓΜΑ1. Του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Επίσης το Σουφλί, το τμήμα Α1 του Γυμνασίου Σουφλίου και τέλος το Α1 του 4ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης. Να σημειωθεί πως και την Τετάρτη 12 Μαΐου στην Ορεστιάδα σημειώθηκε ένα κρούσμα στο πρώτο γυμνάσιο και ως αποτέλεσμα έκλεισαν 2 τμήματα του σχολείου. Αντίστοιχα, στο Διδημότυχο σημειώθηκε ένα κρούσμα στο πρώτο ΕΠΑΛ με αποτέλεσμα άλλο ένα τμήμα να κλείσει προσωρινά.